Μπορεί να είμαι κοινωνικά ανέτοιμος, όμως είμαι πλήρως έτοιμος για το πρώτο podcast του Κοινωνικά Ανέτοιμου μετά την επιστροφή μου στα ελληνικά χώματα, στα τιμημένα, ευλογημένα, παλικαρίσια και λεβέντικα ελληνικά χώματα, εδώ στα αθηναϊκά χώματα, το πρώτο podcast μετά την επιστροφή μου από το ταξίδι μου μαζί με τον Αχιλλέα Τσαρμπίλας, που το κάνουμε λίγο στο φτερό, γιατί ετοιμαζόμαστε να πάμε την ώρα που γράφονται αυτές τις ατάκες στον μαραθώνιο ταινιών, που είναι τελείως άχρηστη πληροφορία, γιατί όταν το ακούτε αυτό το podcast πλέον θα έχει τελειώσει, οπότε δεν σας χάλασε όσες δεν το πήρατε πρέφα. Ας προσέχατε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, η ζωή είναι δύσκολη και ο μπακλαβάς γωνία. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επέστρεψα πάρα πολύ ωραία, ζω μια υπέροχη έτσι φασούλα, και γιατί όχι εδώ που τα λέμε, διότι έφτασα στην Ιαπωνία, έγινε σεισμός, εκεί είχαν την αρρώστια εκεί που τρώει τις σάρκες, εκεί τι κάνω, πώς, αυτό το flesh eating virus να πούμε. Έφυγα πάνω που σκαγε ειδοποίηση για θύελα και κάτι τέτοια, και έρχομαι εδώ πάνω στη στιγμή που σκάει στην Ευρώπη η ευλογιά του πιθήκου, φίλες και φίλοι, διότι σαν πολύ αράξαμε, έχω να σας πω, και εσύ Αχιλλέα παιδί μου που ξέρω ότι γενικότερα παρακολουθείς τις ιατρικές εξελίξεις στην Ευρώπη και παραπέρα, η ευλογιά του πιθήκου λοιπόν έσκασε με το πρώτο της κρούσμα να σκάει στην Σουηδία. Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Σουηδίας κατέγραψε, διαβάζουμε, το πρώτο κρούσμα μιας νέας μεταδοτικής παραλλαγής του ιού της ευλογιάς των πιθήκων εκτός της Αφρικανικής Ηπείρου. Καλώς τα δεχτήκαμε, ετοιμαζόμαστε για νέες καραντίνες, αν όλα πάνε καλά. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει πάντως λίγο παραπάνω να σας πω τα συμπτώματα, είναι πυρετός, κεφαλαλγία, ρήγος, εξάντληση, ίδρυμα των λεμφαδένων, σφυαγέα, γεμική πόνη, βλάβες στο βελονογόνο και δερματικό εξάνδυμα. Το εξάνδυμα μπορεί να εμφανιστεί πριν ή μετά το λάνο συμπτωμάτων και συνήθως εντοπίζεται στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια, γύρω από τα γεννητικά όργανα, το προκτό. Οι δερματικές βλάβες συχνά εμφανίζονται αρχικά ως κυλίδες που εξελίσσουν τις φυσαλίδες με υγρόκες, συνέχεια σε ευεγκλίδες με έσκαρα πριν από την πλήρωπούληση του δέρματος. Ναι, και στο προκτό. Γύρω από τα γεννητικά όργανα ή το προκτό. Οπότε, βάζετε δάχτυλο, παιδιά. Σε περίπτωση που χρειαζόσασταν μία δικαιολογία για να αυτοδαχτυλιάζεστε ή για να ψηλαφείτε τα γεννητικά σας όργανα σε δημόσιους χώρους, πλέον έχετε την κατάλληλη δικαιολογία. Εάν θέλετε να ψηλαφίσετε τα γεννητικά σας όργανα σε δημόσιο χώρο και σας πει οποιοδήποτε κακοπροαίρετος, κακοπροαίρετη, κακοπροαίρετο, μία μαλακία τύπου τι είναι αυτά που κάνετε, είστε ανώμαλοι, θα πείτε όχι, κάνω self-check για την νόσο των, πώς το πάμε συγκεκριμένα, την ευλογιά των πιθήκων. Ωραία, οπότε δάχτυλο στο προκτό, τίγκα, τάπα, κανονικά, χλαπ, κανονικά, και συνέχεια ψηλαφούμε τα γεννητικά μας όργανα. Από το πρωί ως το βράδυ, στη δουλειά, στο λεωφορείο, στο ταξί, στο τρένο, στο σπίτι, στη κοινωνική μας έξοδο, σε, θα μου πείτε, μα εκεί, αν δεν σε πειράζει μάστορα, δεν είναι μόνο εκεί που σκάει. Ναι, αλλά, κοιτάξτε, επειδή στάσχεται από ιατρικά θέματα και πάλι και άλλα που είμαι εγώ εδώ για να σας βοηθήσω. Λοιπόν, εμφανίζονται, λέει, αρχικά ως κυλίδες που εξελίσσονται σε φυσαλίδες με υγρό και στη συνέχεια σε εφελκίδες με εσχάρα, δηλαδή, αν με ρωτάτε, είναι οι αγαπημένες μου εφελκίδες αυτές με εσχάρα, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Δεν έχω καλύτερη εφελκίδα από αυτή με την εσχάρα. Ακούγεται λίγο χαμηλά στα ακουστικά. Πώς μπορείς να σηκώσεις λίγο τον ήχο στα ακουστικά και να σταματήσεις να παίζεις με τις κιθάρες σου. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι όλες και όλα, δηλαδή, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις σε αυτό το podcast για τις εφελκίδες. Αλλά εδώ μιλάμε για εφελκίδες με εσχάρα. Δηλαδή, είναι με μια σχάρα πάνω. Δηλαδή, δεν είναι πολύ κακό αστείο, συγγνώμη. Λοιπόν, και το εξάνθημα μπορεί να εμφανιστεί στο πρόσωπο που το καταλαβαίνει κάποιος ή έχετε τους φίλους, φίλες, φίλα εκεί πέρα, σας λένε ρε, εσύ πώς είσαι έτσι σήμερα. Έχεις ευλογιά στο πρόσωπο, έχεις εξανθήματα. Ωραία. Στα χέρια, στα πόδια το βλέπετε μοναχά σας. Προκτό και γεννητικά όργανα θέλει να το ψηλαφίσετε και να το κοιτάτε. Και αν θέλετε και ένα bonus κανονάκι παραπάνω, επειδή ακριβώς είναι εξανθήματα, θα πρέπει να κατεβάζετε και τα παντελόνια σας σε δημόσιο χώρο για να το βλέπετε. Ναι, φοράμε τα ίδια παπούτσια, Αχιλλέα, παιδί μου. Μπράβο μας. Παρατήρηση του Αχιλλέα, που δεν είναι το ίδιο παπούτσι ακριβώς. Είναι μια μικρή παραλλαγή. Είναι
παλαιότερο μοντέλο, νομίζω, το Αχιλλέα ή παλαιότερο το δικό μου. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Great minds think alike, or sort of alike. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πραγματικά. Γύρισα από την Ιαπωνία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ή τέλος πάντων γύρισα αυτό το ταξίδι το οποίο μέσα σε 30 μέρες για κάποιο αδιευκρίνιστο σε μένα λόγο με πήρε σε. Πήγε σε 1, 2, 3, 4 χώρες και 1, 2, 3 Ηπείρους. Καλά ήτανε, καλά ήτανε. Έχω πάρα πολλά να πω για αυτό το ταξίδι. Θα τα πω εν καιρό, γιατί τώρα ψιλοβιάζομαι κιόλας. Πραγματικά, δηλαδή, μου έχετε πρίξει λίγο. Έχω πολλά πράγματα να σας πω. Πέρασα πάρα πολύ καλά, πέρασα πάρα πολύ περίεργα κάποιες στιγμές. Κυρίως καλά. Εάν έχω να σας πω κάτι για αυτό το ταξίδι, είναι να μην φοβάστε να βγαίνετε έξω από το comfort zone σας. Εγώ, ως άνθρωπος που το φοβήθηκα αρκετά αυτό το ταξίδι, αν και δεν το δημοσίευσα ιδιαίτερα, δεν το είπα δημοσίως ούτε σε γνωστούς οικογενειακούς και φίλους κτλ. Είναι ότι φοβόμουν λίγο το δικό μου άγχος, το δικό μου στρες. Σχετικά λίγα πράγματα από το στρες μου, δηλαδή έπαθα νομίζω 2 κρίσεις πανικού, τις ξεπέρασα κλειδώνοντας τον εαυτό μου μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου. Πάρα πολύ ωραία. Για ένα βράδυ τη φορά. 2 βράδια έχασα δηλαδή από τις διακοπές μου. Κλειδώθηκα μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έκανα 4 μπάνια, 4 ντους. Είχα κάποια τρέμουλα, αλλά ήμουνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου ασφαλής με κλειδωμένη την πόρτα και το σύρτη. Για κάποιο λόγο. Αλλά όλα πήγαν κατευχήν. In other news, να σας πω λοιπόν ότι μετά το σκάνδαλο με αυτή την υπέροχη ιστορία με τη Ray Gunn, την υπέροχη αυτή breakdancer, που αποδεικνύεται τελικά ότι έχει πολύ ψωμί ακόμα αυτή η ιστορία, ότι τα είχε στήσει, ότι υπάρχει επιτροπή που ήταν ο άντρας της στην επιτροπή, υπέροχα πράγματα, γενικότερα βαθύ πασόκ και τελικά όχι τυχαία τα πράσινα που φορούσε, δεν είχαν σχέση με τη χώρα της, είχαν σχέση με το political affiliation της, ήταν βαθιά πασοκού και απλά δεν μας το έλεγε. Λοιπόν, έχουμε τα νέα σπορ που προστέθηκαν στη λίστα για τους Ολυμπιακούς του 2028. Δεν θα είναι το breakdancing, τον ήπιε, ευχαριστούμε Ray Gunn. Θα είναι όμως, φίλες και φίλοι, το cricket, ένα άθλημα που πραγματικά το παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα, έτσι. Το baseball, εντάξει, okay, στο LA θα είναι, γαμό είναι το baseball, έτσι να τα λέμε αυτά. Το flag football, το οποίο είναι μία, αν δεν κάνω λάθος, μία παραλλαγή, ένα παράγωγο, ένα προϊόν του αμερικάνικου football, το οποίο είναι με κάτι, νομίζω, σημαίακια που κρέμονται από τη ζώνη σου και δεν ξέρω πώς σταματάς τον άλλον. Είναι ουσιαστικά για να μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις tackle τον άλλον, ότι άμα του ξυλώσει το σημαίακι, σταματάει τη φάση. Αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Λοιπόν, θα είναι το lacrosse, το οποίο παίζεται πάρα πολύ στις ΗΠΑ σε κολεγιακό επίπεδο και σε γυμνασιακό επίπεδο. Το squash, έτσι. Αυτά είναι τα καινούργια αθλήματα. Squash, lacrosse, flag football, baseball και cricket. Και μας αποχαιρετάει δυστυχώς το breakdance. Άρα, η πασοκική Ray Gunn άνοιξε το δρόμο για όλους εμάς τους άχρηστους να ονειρευτούμε Ολυμπιακά μετάλλια και με απόλυτο κινησμό η Ολυμπιακή Επιτροπή μας λέει δουλειά σας. Σας γκρεμίζουμε τα όνειρα, το μπούλο. Λοιπόν, αλλά τι θέλω να σας πω, τι άλλο θέλω να σας πω. Ένα άλλο θέμα το οποίο είδα. Ναι. Όχι, το ξέχασα. Ναι, αυτό το θέμα το οποίο αγάπησα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει και εσύ αν είδες, τέλος πάντων, παιδί μου Αχιλλέα, μια υπέροχη περίπτωση που έγινε σε μία Disneyland, ωραία, μετά από μία μήνυση που κατέθεσε ο Τζέφρι Πίκολο, ο σύζυγος της Κανοκπόρν Τανξουάν, μία 42χρονη που πέθανε μετά από αλλεργική αντίδραση σε κάτι που έφαγε σε μια Ιρλανδική pub στο Disney Springs τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Θέλω να πω, είναι ένα ατυχέστατο γεγονός το οποίο έγινε σε ένα property της Disney. Ωραία. Αλλεργική αντίδραση. Προφανώς είχε ενημερώσει η Κάζο για να καταθέτουν μήνυση το ζευγάρι ότι είμαι αλλεργική στα, ξέρω εγώ, σε αυτό που τόσο πάει, έφαγε η γυναίκα και δεν την προσέξανε. Πάρτο, η γυναίκα πέθανε. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
και πολύ φυσιολογικά ο άντρας καταθέτει μήνυση στην Disney. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν η υπέροχη Disney ως οργανισμός με βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς και λέει: καταρχάς, λυπούμεθα πάρα πολύ για τα απώλειά σας. It is unfortunate. We are deeply sorry. Δεν, σε αυτές τις πρώτες μέρες της απώλειάς σας, κύριε Πίκολο, προφανώς και δεν θα σας προσφέρουμε κουπόνια για την επόμενη επίσκεψή σας. Έτσι, αλίμονο, δεν είμαστε τόσο άκαρδοι, ούτε θέλουμε να υποβιβάσουμε τόσο πολύ το θάνατο της γυναίκας σας. αλλά. Λοιπόν. Κύριε Πίκολο, διορθώστε μας αν κάνουμε κάποιο λάθος. Κύριε Πίκολο, μάλιστα. Εσείς, πριν από... άλλο πρόσφατα, δεν κάνατε μια συνδρομή ενός μήνα στο Disney Plus. Μάλλον το 2019, με συγχωρείτε. Αυτός... για να το λέτε, ναι, δεν το θυμάμαι αυτή την ίδια, αλλά ναι. Όχι, 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 υπάρχει εδώ, υπάρχουν στοιχεία. Κοιτάξαμε στα αρχεία μας και βρήκαμε ότι έχετε κάνει μία συνδρομή του ενός μήνα στο Disney Plus το 2019! Κύριε Πίκολο! Αυτός, μάλιστα, ναι, βεβαίως, βεβαίως, την έκανα αυτή τη συνδρομή. Μάλιστα. Κύριε Πίκολο! Και ασφαλώς, ξαναλέμε, λυπούμεθα βαθύτατα για την απώλεια της συζύγου σας. Αλλά κύριε Πίκολο! Μήπως, κύριε Πίκολο, διαβάσατε τα fine writing στη συνδρομή που υπογράψατε ψηφιακά? Με συγχωρείτε, εμένα η γυναίκα μου πέθανε. Μισό λεπτό, κύριε Πίκολο! Σύμφωνα με τη συνδρομή που υπογράψατε ψηφιακά, κύριε Πίκολο, ουσιαστικά μέσω του εγγράφου αυτού συνενείτε, συνενέσατε ότι οποιαδήποτε νομική διαφωνία σας με τον οργανισμό της Disney θα λύνεται μέσω διαπραγματεύσεων, arbitration. Και αυτό το δεχτήκατε γιατί υπήρχε σε fine, στο fine writing των terms and conditions. Κοινώς, αυτό το οποίο πάει να περάσει η Disney είναι: έχετε υπογράψει, είστε συνδρομητές στο Disney Plus, μην πάθετε τσουτσέκια τίποτα σε καμιά Disneyland, σπάστε κανένα ποδάρι, σκοτωθείτε και μας ζητήσετε καμιά δεκάρα, θα σας ίσουμε το κέρατο. Πόσο σπουδαίοι, πόσο αδιανόητα σπουδαίοι, υπέροχος καπιταλισμός, corporate ethics 101, έχασε ο άλλος τη γυναίκα του και αυτοί είπανε: ένα μηνάκι έκανε συνδρομή και έκτοτε και διαπαντός. Γιατί από το 2019, όταν είναι ένας μήνας, έχουν πάρει κάποια χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι ένας οργανισμός σαν την Disney δεν θα πάταγε πάνω σε αυτό αν δεν είχε νομικό πάτημα και εγγυήσεις από τους δικηγόρους της ότι ισχύει αυτό, μπορούμε να το τρέξουμε. And fuck the, το επικοινωνιακό backlash, ας πούμε. Αλλά σημαίνει ότι σύμφωνα με τα συμβόλαια που υπογράφουμε ή που συνεννούμε τέλος πάντων ψηφιακά με την Disney, εάν ποτέ πάθουμε τίποτα σε εδάφη της Disney, σε καμιά Euro Disney, σε κανένα, ξέρω εγώ, σε καμιά Disney World της κατά, παιδιά, τον ήπιαμε. Και πάλι καλά, ας πούμε, να πει κανένας ότι εξτραμπούλησα κανένα ποδάρι. Εδώ πέθανε άνθρωπος και λένε τι ευθύνες έχουμε. Εδώ έχετε κανονίσει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο αρμπιτρέσιο, να σας πούμε πάρτε 5 εκπτωτικά κουπόνια και 1000 δολάρια και άιντε στην ευχή της Παναγίας. Εικάζω ότι θα δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά και μόνο ότι ένας οργανισμός σαν την Disney πατάει σε κάτι τέτοιο αρκεί για να τη λατρέψει κανείς. Για να πει, ξέρεις τι, δεν μας ενδιαφέρει. Πέθανε το γυναίκα σου, ας πρόσεχε. Μα σας ενημερώσουμε και τις αλλεργίες. Πουλάκι μας. Και αν θέλετε να μας πείτε πότε θα το μνημόσουμε, να δούμε να φεύσουμε ένα λουλούδι. Ένα μήχημα, βεβαίως.
ένα τύπ, μια στέκα με αυτάκια, Mickey Mouse. Αυτό, πολύ ωραίο, πάνω στο φέρετρο. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε πιάσει, ας πούμε, καλή συμπεριφορά και καλό γούστο πάνω απ' όλα στην επικοινωνία, γιατί να μην το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και να βάλουν και μια στέκα με αυτάκια στο φέρετρο. Μπράβο στην Disney λοιπόν, εξαιρετική, φανταστική, συγκλονιστική, να είναι πάντα καλά. Τι άλλο έχω να σας πω, πόσο ώρα γράφουμε τώρα? Α, 16 λεπτά έχουμε ακόμα. Τελειώσανε και οι Ολυμπιακοί, πέθανε και ο Αλέν Τελόν και λυσάξατε η μισή τον αποθεώνατε, η άλλη μισή είναι ακροδεξιός και φασίστας και αυτά. Υπέροχο μαλλιοτράβηγμα. Μέσα σε ένα καλοκαίρι, παιδιά, για να καταλάβετε, έχουμε προλάβει να τσακωθούμε για την Ιμάν Κελίφ, αν θυμάμαι κάπως τη λέγανε τη γυναίκα. Επίσης, παιδιά, όταν στα σχόλια στέλνετε πράγματα τα οποία έχετε βρει και λέτε, ξέρω εγώ, να μια λογική ανάλυση της υπόθεσης και αυτά, να βλέπουμε λίγο που προέρχονται, έτσι. Να εξετάζουμε λίγο, για παράδειγμα, αν ένα κανάλι YouTube έχει μια σχετική ατζέντα η οποία, ας πούμε, είναι λίγο αιμονική με κάποια πράγματα. Λέω εγώ τώρα, μια ιδέα. Λοιπόν, παρακάτω. Ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και άρα γινήκαμε ανθρωπολόγοι, γενετιστές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν συνεχεία, φίλες και φίλοι, ασχοληθήκαμε με τις πυρκαγιές, έτσι, και το ποιος φταίει, γιατί φταίει, πότε φταίει και αυτά. Όλα καλά, πάρα πολύ ωραία, έτσι, γιατί κανείς δεν φταίει τελικά. Ασχοληθήκαμε με τον Αλέν Τελόν, γιατί ήταν φοβερός, ναι, αλλά ήταν ακροδεξιός, ναι, αλλά η λάμψη του ξεπέρναγε και αυτό. Και τώρα είχαμε και την υπόθεση του Νίκου Παπά, ο οποίος ευρίστηκε με αστυνομικό όργανο, ή τόσο με αστυνομικά όργανα, γιατί αντάλλαξε από ό,τι είδαμε φιλοφρονήσεις με δύο αστυνομικά όργανα. Το ένα αστυνομικό όργανο ήταν κάπως πιο, ας πούμε, υβριστικός, ο άλλος ήταν λίγο πιο διπλωματικός. Την ίδια αντίδραση ελάβανε. Και η ζωή συνεχίζεται με ζωντάνια και μπρίο στην Ελλάδα και στα social media αυτής, γιατί εάν δεν έχουμε κάτι να ασχολούμεθα, δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που συνειδητοποίησα πλήρως το πότε έφτασα στη κοιτίδα πολιτισμού, δηλαδή και κοντά στην αγκαλιά των Βαλκανίων, διότι παίρνω το αεροπλάνο στην Ιαπωνία. Ωραία. Από το Ναρίτα. Για να γυρίσω πίσω. Και θα... η πτήση μου ήταν Ναρίτα, Ιστανμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη. Ιστανμπούλ, Κωνσταντινούπολη, σλάς. Ωραία. Και από εκεί, από το Ατατούρκ, στο τέτοιο, στην Αθήνα, στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Λοιπόν. Αργεί κάπως να φύγει η πτήση. Να μας ζητάνε συγγνώμη εκεί οι Ιάπωνες, όπως συνηθίζουν να κάνουν, αν έχει αργήσει 30 δεύτερα. Υπήρχε και αυτό δεν ήμουν έτοιμος επίσης να το μεταβολήσω, έχω να σας πω. Μου το εξήγησε η φίλη μου που ζει εκεί στην Ιαπωνία και μου λέει το περίφημο ότι, λέω, τι λένε το σύνορα, λέει, έχει αργήσει το τρένο 40 δευτερόλεπτα και έχουν βγάλει τρεις ανακοινώσεις όπου μας ζητάνε συγγνώμη για 40 δευτερόλεπτα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και αφού μας ζητήσανε συγγνώμη, τέλος πάντων, αυτά. Για την καθυστέρηση της αναχώρησης πτήσης και κάτι τέτοια που δεν άργησε και τόσο πολύ, αλήθεια είναι. Δηλαδή είχε μια αρχική καθυστέρηση που μας είχαν ενημερώσει την προηγούμενη μέρα και εκείνη τη μέρα νομίζω άργησε ξέρω για 20 λεπτό κλάιν. Λοιπόν, και ξεκινάει η πτήση, εξαιρετική. Είχαν κάτι θέματα εκεί λίγο με τα entertainment, τα συστήματα και άλλα, τα ξεπεράσαμε. Πετάμε, ξέρω εγώ, 15.000 ώρες που μέχρι να φτάσουμε στο Ατατούρκ. Προσγειωνόμεθα, ωραία. Και εκεί λοιπόν, φτάνοντας στην πύλη για να επιστρέψω στην Ελλάδα, επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Διότι από εκεί που φύγαμε, από την Ιαπωνία, όπου ήταν ο κόσμος στις ουρές του και έλεγε το γκρουπ τάδε, το γκρουπ τάδε, το γκρουπ τάδε, και περιμέναν όλη τη σειρά τους χωρίς να γκρινιάζουνε, ωραία. Φτάνω στην πύλη για να πάρω την πτήση για Αθήνα και είναι παιδάκια, γριές, μεσήλικες, νεαρόπαιδα, όλοι να φωνάζουν, να γκαρίζουν άνευ λόγου και αιτίας, ένας Άραβας να τσακώνεται με τους Τούρκους, κανείς να, και να προσπαθούν να συνεχθούν στα αγγλικά, να λέει ο Τούρκος speak English και να του λέει ο άλλος I speak English. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές, έτσι,
μία κυρία δίπλα μου να κάνει high score με το γιο της σε ένα παιχνίδι εκεί, σε ένα tablet και αγκαρίζουνε δίπλα στα αυτή μου, οπότε έβαλα το ασπίδες. Και φυσικά, όταν φτάνει η ώρα για το boarding, έχει ένα πέρασμα για, το, για την business που ξέρω εγώ ήταν ξέρω εγώ, λίγα άτομα σε μια πτήση μιας ώρας, ξέρω εγώ, είναι πάντα λίγες οι θέσεις business, οπότε περάσαν οι χριστιανοί για business και μετά οι υπάλληλος ήταν εκεί πέρα και τάξινε. Και είναι δύο τύποι που προσπαθούν για λόγους ταχύτητας να μοιράσουν το check-in, ωραία, αλλά έχουν φέρει πολύ κοντά τα desk τους, με αποτέλεσμα ο διάδρομος που έχουν δημιουργήσει να χωράει μόνο ένα άνθρωπο τη φορά και να γίνεται, παιδιά, ένα σύστριγγλο και ένα στριμοξίδι χωρίς να φταίνει οι επιβάτες, τύπου δεν χωράνε δύο-δύο να περνάνε, οπότε να τσεκάρουν εισιτήρια και να λένε περάστε και να υπάρχει τώρα, μα όχι περάστε εσείς, όχι να περάσω εγώ, να σπρώχνουν κυρίες με βαλίτσες, άλλες με σακούλες, κάτι με παιδιά στον ώμο, να μας τη λένε και οι Τούρκοι ότι για όνομα του Θεού περάστε και να μην χωράμε να περάσουμε, να τους εξηγούμε κάντε λίγο τα desk λίγο πιο ανοιχτά να περάσουμε. Και λέω τι ωραία, τι ωραία, επιστρέφω σε αυτά που γνωρίζω. Γκρίνια, τσαμπουκάς, φωνές, και ασφαλώς σε μια τρελή ορθοπεταλιά λογικής, φτάνοντας στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πάρα πολύ ωραία. Με συγχωρείτε, ήταν boarding, ήταν οι Τούρκοι υπάλληλοι και η πτήση ήταν της Aegean στην επιστροφή, έτσι. Προσγειωνόμεθα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σβήνει το λαμπάκι για τις ζώνες ασφαλείας. Σηκωνόμεθα. Θα αποβιβαστείτε από την προστινή έξοδο. Πολύ ωραία, άρα είναι αυτή η γέφυρα. Έτσι, η γεφυρούλα, διότι σου επιτρέπει, όταν είναι γεφυρούλα, υπάρχει μόνο μία έξοδος. Είναι από εκεί που κλειδώνει η γεφυρούλα, έτσι ώστε να περάσει το διάδρομο στην κεντρική σάλα του αεροδρομίου. Ναι, ναι. Σε μία παγκόσμια πρωτοτυπία, την οποία ομολογώ δεν έχω ξαναβιώσει στη ζωή μου, βγαίνουμε από τη γεφυρούλα, από την προστινή έξοδο του αεροπλάνου, πηγαίνουμε ντουγρού προς την κεντρική σάλα του Ελευθέριου Βενιζέλος και βλέπουμε ότι στα μισά της διαδρομής μας κόβουν το δρόμο υπάλληλοι του Ελευθέριου Βενιζέλος και λένε περάστε αριστερά, και λέμε πού, θα έρθουν λεωφορεία να σας πάρουν. Οπότε λες, σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία ήρθε γέφυρα, αποβιβαστήκαμε την προστινή έξοδο και άνοιξε πόρτα στη γέφυρα, μας κατεβάσανε κάτω και από εκεί μας πήγαμε λεωφορεία. Και στην ερώτησή μου, γιατί δεν μας κατεβάσατε κατευθείαν να πάρουμε λεωφορεία, λένε, μα μας είχαν δώσει θέση. Λες, ναι, σας είχαν δώσει θέση για να βγούμε γέφυρα. Και λέει, γίνονται έργα. Λες, α! Οπότε, γιατί να μην κάνω το εξής, λέω εγώ. Αφού το κάνω που το κάνω survivor. Να έρθει η γέφυρα να δέσει, να κατέβεις κάτω τα σκαλάκια, να σε πάρει λεωφορείο, να σε παρκάρει δίπλα σε άλλη γέφυρα, να ανέβεις από εκεί, να κάνεις κύκλο, να μπεις από την πίσω πόρτα του αεροπλάνου και να ξαναβγείς από τη γέφυρα. Κανονικά αυτή τη φορά. Αλλά δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Να δεις. Θα τελειώναν οι γκρίνιες για τον κόσμο να είχε μπερδευτεί. Και βέβαια, ασφαλώς αυτές τις στιγμές, φίλες και φίλοι, επειδή γυρίζεις σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, ξαναλέω, ήμασταν σε μια πόρτα όπου με το ζόρι χώρα για ένας άνθρωπος, ήμασταν μια σειρά ανθρώπων, δηλαδή ένα άτομο αναθέσει για να πάρουμε τη σειρά μας για να κατέβουμε τις κάλες και να μπούμε στα λεωφορεία και υπήρχε ένας τύπος ο οποίος έβγαινε από την εξωτερική σπρώχνοντας με τη βαλίτσα για να περάσει πρώτος. Και σε αυτή τη φάση ήμουν πολύ κουρασμένος να τσακωθώ με κάποιον, οπότε του έδωσα τη θέση μου. Και άρχισε να σπρώχνει μια ηλικιωμένη κυρία μπροστά του με αποτέλεσμα να κοντέψει να σκοτωθεί αυτή για να πέσει από τις κάλες και αναγκάστηκε ένας υπάλληλος να του πει «Κύριε, πού νομίζω ότι θα πάτε? Όλοι στο λεωφορείο θα μπείτε». Και λέει, ναι, εγώ βιάζομαι να πάω σπίτι μου. Λες, welcome back to Greece. Αγαπημένη Ελλάδα, η ζεστή σου αγκαλιά, η ζεστή αποπνικτική σου αγκαλιά με υποδέχτηκε όπως μου πρέπει. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό podcast. Είναι λίγο μικρότερο από τα συνηθισμένα, αλλά δεν πειράζει, βιαζόμαστε να πάμε στο Νιάρχος. Θα σας έχουμε ραπόρτο από το Νιάρχος στο επόμενο podcast, αλλά θα έχουμε και ειδική version Filmpit, αν όλα πάνε καλά και λειτουργήσουν τα συστήματα τεχνολογίας τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Θα γράψουμε και ένα έκτακτο κάτι σαν live podcast του Filmpit από τον κινηματογραφικό μαραθώνιο. Τώρα,
Θα αντέξω μέχρι τέλος. Ποιος ξέρει. Stay tuned. Φιλάκια.